Προσπαθώ να σκεφτώ μερικά χαρακτηριστικά της έντεχνης ελληνικής αρχιτεκτονικής που να την κάνουν να ξεχωρίζει πραγματικά και να φανερώνουν ότι έχει κάτι να πει. Πρώτα, η δυνατότητά της να μου μεταφέρει μια αίσθηση αρμονίας και ήρεμης μεγαλοπρέπειας, όπως στο Πανεπιστήμιο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Κομωτινή, στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον Άγιο Νικόλαο, στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης ή στο Δημαρχείο της Ερμούπολης. Θα αναζητούσα όμως και μια σχεδιαστική επεξεργασία που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία και στο ύφος του κτίσματος, όπως στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, στο Ναυτικό Μουσείο Σίμης, σε ένα σύγχρονο σπίτι στα Χανιά, στο Ιμαρέτ στην Καβάλα, σε ένα ξενοδοχείο στη Μανεβασία και στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αθηναίων. Η ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής ξεκινάει από τα βάθη της προϊστορίας και φτάνει έως το παρόν. Η ποικιλία και ο πλούτος της είναι απίστευτες. Είτε συζητάμε για διάσημα μνημεία που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία δείγματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής, είτε αναφερόμαστε σε ταπεινά και φτωχικά κτίσματα ενσωματωμένα στο τυπικό ελληνικό τοπίο. Που να μου κεντρίζει την περιέργεια. Ένα σπίτι διακοπών στο Πορτοχέλι ή στο Άτουαρ Σακίου και το City Link στο κέντρο της Αθήνας, όσο διαφορετικά και να είναι μεταξύ τους, μπορούν να σου προσφέρουν ένα τέτοιο ξάφνιασμα. Όμως, από την άλλη, μπορεί να μετραβήξει η αυτοσυγκράτηση και η εξαιρετική οικονομία μέσων στα προπολεμικά μοντέρνα κτίρια, όπως έναν υποσταθμό της ΔΕΗ, σε ένα σχολείο στην Κεφαλονιά και σε ένα σπίτι στο Ψυχικό. Ή αντίστροφα, εκείνη η τολμήρη έκφραση, όπως στην άλλοτε κτηματική τράπεζα στην Οδό Πανεπιστημίου, στα γραφεία διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας στην Οδό Αιώλου, στο Μουσείο Ελιάς στην Σπάρτη, σε μια πειραματική κατοικία στην Τράπεζα Αιγιαλίας και σε μια παραθεριστική κατοικία στο Ακροτήρι Σαντορίνης. Και έτσι νομίζω ότι το πώς θα το δεις γενικότερα, το τι ποιότητα χώρου θα δημιουργήσεις, ότι έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Νομίζω ότι έχει φοβερή σημασία η ποιότητα του πελάτη, του εργοδότη σου, γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά αυτός είναι που μπορεί και ορίζει τα πάντα. Μπορεί να σου χαλάσει αυτό που κάνεις ή μπορεί να σε εμπνεύσει και να κάνεις κάτι πολύ καλύτερο. Κάποτε με πήραν στη Θεσσαλονίκη και λέει, κύριε Μανέτα, έχουμε ένα οικόπεδο στην παραλία και θέλουμε να κάνουμε ένα κτίριο γραφείο βυζαντινού ρυθμού. Λέω, θα σας στήσω άλλο αρχιτέκτο, τον κύριο Αφέμιο. Λέει, που έχει γραφείο, εκεί σταμάτησε. Για μένα το πιο σημαντικό δίδαγμα είναι ότι επιστρέφοντας από το εξωτερικό στην Ελλάδα, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιασμού ανθρώπων, νέων ανθρώπων, πολύ νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ζητούσαν τι είχε κάποιος να τους δώσει, αλλά αντίθετα τι μπορούσαν αυτοί να προσφέρουν. Αυτά που τώρα μπορούμε και συζητάμε εδώ και 50, 80, 100 χρόνια, δεν μπορούσαμε να τα έχουμε στον ίδιο βαθμό
καταλάβει, γιατί δεν είχαμε τόσες φορές φωτογραφίες από πολύ ψηλά. Ζούσαμε περπατώντας στην αρχιτεκτονική. Κάθε μεγάλη ιστορική περίοδος, λοιπόν, συνοδευόταν από τις μορφές της αρχιτεκτονικής που τις αντιστοιχούσαν. Κάθε φορά μπορεί να συνέχιζαν παλιότερες κατευθύνσεις ή να άνοιγαν εντελώς καινούριους δρόμους. Οποιαδήποτε μορφή και αν έπαιρνε, η αρχιτεκτονική πάντα έκφραζε με το περιεχόμενο και τους συμβολισμούς της, της αξίας της κοινωνίας μέσα από την οποία γεννιόταν. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχιτεκτονική ήταν πάντα μια πολιτική στάση απέναντι στο χώρο, αφού ο χώρος είναι τελικά το υλικό με το οποίο η κοινωνία υλοποιεί τους στόχους της. Σε κάθε συζήτηση για αρχιτεκτονική γεννιούνται έτσι κι αλλιώς μερικά βασικά ερωτήματα. Ας πούμε, τι είναι αρχιτεκτονική και τι δεν είναι, ή πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την καλή από την κακή, δηλαδή εκείνη που αξίζει να μιλάμε για αυτήν από την άλλη, την αδιάφορη ή άχρηστη, που δεν μετράει ή δεν πρέπει να μετράει σαν αρχιτεκτονική. Κάθε φορά που παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, δεν κρίνουμε βέβαια μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά κρίνουμε και φυσικά συγκρίνουμε όλη την κοινωνία που παράγει την αρχιτεκτονική, είτε παλιά είτε σύγχρονη. Κάθε φορά που μιλάμε για αρχιτεκτονική, κρίνουμε τους τρόπους που αντιλαμβανόμαστε εμείς προσωπικά τα μοναδικά, τα ξεχωριστά γεγονότα της ιστορίας που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη σχέση τους με την καθημερινότητα. Για να φέρουμε ένα παράδειγμα, υπάρχουν αναρρύθμιτοι τρόποι να μιλήσει κανείς για τον Παρθενώνα, ας πούμε, για την τέχνη και την κατασκευή του ίδιου του μνημείου, για τους αρχιτέκτονες που το έκτισαν, τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη, για την ιστορική εποχή που το γέννησε, για την τωρινή αποκατάστασή του, αλλά και για τη θέση του στη σύγχρονη ελληνική ιδεολογία. Για την απαράμελη τέχνη και την άφταστη τεχνική κατασκευής του Παρθενώνα έχουν γραφτεί πολλά από καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, που μελέτησαν το μνημείο εξονυχιστικά, αποκαλύπτοντας το ένα μετά το άλλο τα μυστικά της απίστευτης τελειότητάς του και διερευνώντας το πώς κατασκευάστηκε με τα μέσα της τότε εποχής. Πηγαίνοντας λίγο πιο πέρα, αν συζητούσαμε για τον Καλλικράτη, θα μπορούσαμε αντίστοιχα να συσχετίσουμε τον Παρθενώνα με τον ναό της Απτέρου Νίκης, που ξέρουμε πως σχεδιάστηκε από τον ίδιο, αλλά επίσης, χωρίς να αφήναμε απ' έξω το ότι ο Καλλικράτης σχεδίασε το κεντρικό και νότιο τμήμα των μακρών τυχών. Οπότε μπορεί να διαρωτηθούμε τι σημασία έχει το ότι ένας τόσο σπουδαίος αρχιτέκτονας ασχολείται με οχυρωματικά έργα και όχι μόνο με καλλιτεχνικά. Ο σπουδαίος ρόλος που έπαιξε ο Παρθενώνας στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ιδεολογίας αποτελεί ένα εξίσου συναρπαστικό κεφάλαιο, καθώς το κορυφαίο αυτό μνημείο της αρχαιότητας χρησιμοποιήθηκε ως εικόνα και ως ονομασία παντού ως συνώνυμο της αιωνιότητας, της ταύτισης με τους ένδοξους προγόνους, της μορφής με παγκόσμια απήχηση. Ανάλογα, τα ίδια μπορούσαμε να επισημάνουμε για το όνομα Καλατράβα. I think we have been even more prudent than audacious. You understand? Ο διάσημος αυτός Ισπανός αρχιτέκτονας μηχανικός και πολλά άλλα έγινε ξαφνικά ο πιο αναγνωρίσιμος αρχιτέκτονας στην Ελλάδα από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν εμφανίστηκε κυριολεκτικά ο σωτήρας της Ελλάδας, όταν η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είχε κολλήσει για καλά και όλοι φοβούνταν το φιάσκο και τον διεθνή εξευτελισμό. Ο Καλατράβα κυριολεκτικά κατέρχεται από τους ουρανούς,
αφήνει όλους εντυπωσιασμένους με το έργο του και το ταλέντο του και ότου θαύματος αναλαμβάνει να βγάλει την Ελλάδα από το αδιέξοδο. Και σε αυτή την ιστορία αντίστοιχα θα μπορούσε κανένας να μιλήσει μόνο για την καλλιτεχνική πλευρά του έργου του Καλατράβα. Να βρει συγγένειες με διάσημους παλιότερους μηχανικούς που άφησαν εποχή. Άλλος τρόπος θα ήταν να του βρει κανείς ψεγάδια, όπως έγινε γύρω στο 2004, και να καταγγείλει το υψηλό κόστος των εμπνεύσεών του και τις υπέρογγες αμοιβές που εισέπραξε. Τέλος, να προχωρήσει μακρύτερα και να εξηγήσει γιατί μια τέτοια αρχιτεκτονική, έστω επιδεικτική, έστω να θυμίζει λιγάκι τσίρκο, ταιριάζει θαυμάσια στον χαρακτήρα των υπερσύγχρονων οργανώσεων εκθέσεων, αγώνων κτλ. Κάθε τρόπος έχει λοιπόν τους δικούς του κανόνες. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας και μοναδικός τρόπος να μιλήσει κανείς για αρχιτεκτονική, αλλά πολλοί, εξίσου νόμιμοι. Η έκθεση με τα σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ στην Εθνική Πινακοθήκη την άνοιξη του 2010 σημείωσε επιτυχία και είχε μεγάλη προσέλευση κοινού. Είναι φανερό πως αυτός ο τόσο σπουδαίος αρχιτέκτονας που εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα το 1868 κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Ίσως επειδή ο Τσίλερ σχεδίασε και έκτισε περίπου 500 κτίρια με βάση την νεοκλασική αρχιτεκτονική που δεν έπαψε ποτέ να είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα. Ίσως πάλι επειδή η ίδια η έκθεση ήταν ωραία παρουσιασμένη. Η έκθεση αυτή λοιπόν δείχνει μέσα από σχέδια αρχιτεκτονική. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς την αφαίρεση και να φτάσει από μια κάτωψη σε μια όψη και να καταλάβει ότι αυτό είναι και κατοικήσιμος χώρος. Είναι δύσκολο. Από τη μεγάλη επισκεψιμότητα αντελήφθηκαν ότι είναι εφικτό και επίσης είναι εφικτό να φτιάξει κανείς μια άλλη Αθήνα εντός των χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης όπου δεν έχει ενοχλήσεις από το νέφος, από τη φασαρία, από τη συγκοινωνία, από τα κακουργήματα που έχουν γίνει από το μεταπόλεμο και εξής. Και φτιάξαμε λοιπόν μια αρχιτεκτονική χάρτινη εδώ πέρα, που δεν μας ενοχλεί κανείς να τη θαυμάσουμε. Πού αλλού θα βρει κανείς τόσο καθαρά, χρωματιστά, αέρινα κτίρια, που είναι όμως σε χαρτί, έτσι, και δεν έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα, διότι τα κτίρια, ως γνωστόν, είναι βρώμικα ή μη κατεστραμμένα, με πινακίδες, με γκράφιτι, με διαφημίσεις, και φτιάχνουμε ένα ιδανικό τοπίο. Αυτό νομίζω ήταν ένα μεγάλο κέρδος, να αναδειχθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο της εποχής εκείνης, ειδικά δε του Τσίλερ ως έργο τέχνης. Κύριο έβριμα της έκθεσης Τσίλερ ήταν η σκηνογραφική παράσταση της πόλης, δηλαδή της Αθήνας. Με αυτό τον παραστατικό τρόπο, ο Βασίλης Κολώνας, επιμελητής του στησίματος της έκθεσης, θέλησε να τονίσει την αποφασιστική παρουσία του Τσίλερ ακόμα και σήμερα στην ελληνική πόλη, άρα και στη ζωή της. Ο τρόπος που έγινε αυτό το στήσιμο έχει τη σημασία του. Είπαμε πριν πως ήταν σκηνογραφικό, δηλαδή φτιαγμένο με τη λογική και τα υλικά μιας σκηνογραφίας, έτσι ώστε να σου δίνει την ψευδαίσθηση του πραγματικού χώρου, λες και παρακολουθούσες μια θεατρική παράσταση. Αν πλησίαζες όμως, καταλάβαινες ότι ήταν μια κατασκευή. Όσο και να περιπλανιώσουν μέσα στην παλιά ή στη σύγχρονη Αθήνα, δεν επρόκειται να τις συναντήσεις. Ήταν λοιπόν μια σύμβαση, δηλαδή ένα νόμιμο ψέμα, που χρησιμοποιείται από την τέχνη εδώ και αιώνες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους τρόπους που βλέπουμε την αρχιτεκτονική. Όπως θα δούμε, πολλά από όσα λέγονται και γίνονται γύρω από την αρχιτεκτονική, διαμορφώνονται μέσα από τέτοιες παραδοχές, όχι πάντα στενά εξαρτημένες από την πραγματικότητα. Βέβαια, μιλώντας για ελληνική αρχιτεκτονική έως εδώ, εννοούσαμε μια συγκεκριμένη κατηγορία της και όχι το σύνολό της. Γιατί αυτά ίσχυαν κυρίως για την επώνυμη ή επίσημη ή έντεχνη αρχιτεκτονική που καλύπτει ελάχιστο κομμάτι, ας πούμε το 4-5% του συνόλου της αρχιτεκτονικής που σχεδιάζεται και χτίζεται στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της, εκείνη που εμείς θα ονομάζαμε ανώνυμη αρχιτεκτονική, ακολουθεί τους δικούς της νόμους.
η ανώνυμη αρχιτεκτονική κυριαρχεί σήμερα παντού. Από το αστικό περιβάλλον των πόλεων έως τις διάσπαρτες μονάδες κατοικίες χτισμένες στην Ήπεθρο. Πλάι λοιπόν στην επώνυμη, δηλαδή την έντεχνη, υπάρχει, όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα υπήρχε, μια τεράστια ανώνυμη παραγωγή που δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σημασία αν σχεδιάστηκε και χτίστηκε από σπουδασμένους αρχιτέκτονες. Μπορούμε σήμερα να την ονομάσουμε μαζική αρχιτεκτονική, καθώς αντιστοιχεί στη σύγχρονη μαζική κοινωνία σύμφωνα με τους ορισμούς του ιστορικού Παναγιώτη Κονδύλη. Αυτή γεμίζει τις σύγχρονες πόλεις και απλώνεται στην Ήπεθρο. Πόσα χρόνια είσαστε εργολάβος και σε πόσα περίπου κτίρια συμμετείχατε επαγγελματικά? Εργολάβος είμαι από το που έκανα ξένα κτίρια, στα Μπετά δηλαδή, από το 1963. Το 1969 άρχισα να κάνω δικές μου οικοδομές. Έκανα μία στην Αγία Αρτέμου, μετά Νέα Σμύρνη, Χαλάντρη, Μαρούση και τελευταία έκανα αυτή εδώ. Τα κτίρια που χτίσατε ήταν με αντιπαροχή ή αγοράζατε το οικόπεδο? Όλα τα κτίρια που έκτισα ήταν με αντιπαροχή, γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα να αγοράζουμε οικόπεδα. Και αυτό αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αντιπαροχή. Πόσο κρατάει συνήθως η ανέγερση και από ποιους παράγοντες εξαρτάται? Η ανέγερση του κάθε κτιρίου εξαρτάται από τον όγκο του κτιρίου και από την οικονομική δυνατότητα που έχει ο κάθε κατασκευαστής. Συνήθως χρησιμοποιούσατε αρχιτέκτονα? Όχι. Δεν χρησιμοποιούσαμε αρχιτέκτονα. Περισσότερες φορές τα έκανε μόνο ο στατικός μηχανικός. Ποιος ο ρόλος πιστεύετε του αρχιτέκτονα, αλληλοκαλύπτεται από άλλες ειδικότητες? Νομίζω ότι ο αρχιτέκτονας είναι απαραίτητος σε ένα κτίριο γιατί δίνει τις γνώσεις του. Πώς επιλέγατε τα υλικά, με οικονομικά ή άλλα κριτήρια? Δεν πρέπει να κάνει κανείς οικονομία. Όσο μπορούμε καλύτερα υλικά, τόσο το καλύτερο για το κτίριο και για μας φυσικά, διότι δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε ζημιά από το κτίριο. Πόση σημασία δώσατε στην εμφάνιση και την είσοδο του κτιρίου? Την κάνατε με βάση κάποιο πρότυπο? Όχι. Κάθε κτίριο πρέπει να έχει τη δική του εμφάνιση. Και όσο μπορούμε προσπαθούμε να το κάνουμε πιο ωραίο από το προηγούμενο που κάναμε. Θέλετε να μοιάζει με τις υπόλοιπες πολυκατοικίες περιοχής? Όχι, δεν είναι απόλυτο. Δεν πρέπει να μοιάζει με τις υπόλοιπες πολυκατοικίες περιοχής. Το κάθε κτίριο πρέπει να έχει τη δική του εμφάνιση. Η μαζική αρχιτεκτονική συνυπάρχει με την πρωτόγονη. Αν πρόγονος της μαζικής είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική που έσβησε στις αρχές του 19ου αιώνα, της πρωτόγονης είναι πάλι η αντίστοιχη πρωτόγονη της ίδιας περίοδου και ακόμα παλιότερα ως τα βάθη της ιστορίας. Γιατί η πρωτόγονη είναι η αρχιτεκτονική που κάθε φορά καλύπτει τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Όσο περίεργο και να ακούγεται, παρόλη την καθολική της διάδοση, η ανώνυμη αρχιτεκτονική δεν έχει ποτέ μελετηθεί συστηματικά. Δεν την ξέρουμε, άρα δεν την υπολογίζουμε. Αλλά ακόμα και αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτήν, εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες και τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούμε στις αναφορές στην επώνυμη αρχιτεκτονική. Και φυσικό είναι να την αδικούμε. Όσο αρκούμαστε στην καταγραφή ή περιγραφή αυτών των επιμέρους φαινομένων της αρχιτεκτονικής, τόσο αυτά παραμένουν ασύνδετα μεταξύ τους, άρα χωρίς νόημα. Εκείνη την εξήγηση που κάθε φορά ξεπερνά την απλή περιγραφή, μπορεί να τη δώσει μόνο ένας γενικότερος μύθος. Εκείνος που είναι κρυμμένος βαθιά μέσα σε κάθε εκδήλωση της αρχιτεκτονικής και φωτίζει το νόημά της, φανερώνοντας τι σημαίνει και ποια είναι η αξία της. Μέσα από μια τέτοια αναζήτηση των στερεότυπων, των ιδεολογημάτων που καθορίζουν την αρχιτεκτονική, μπορεί στο τέλος να γίνει κατανοητό όλο το εύρος και η σημασία των πολλαπλών εκφράσεων της ελληνικής αρχιτεκτονικής που εξετάζουμε εδώ. Αυτή η ομάδα ιδεολογημάτων συνθέτουν τις πλευρές μιας καθολικής λογικής που αναζητούμε, πιστεύοντας ότι χαρακτηρίζει την ελληνική αρχιτεκτονική κάτι σαν γενικός της κανόνας, από τη μια μεριά καθολικός και από την άλλη ρευστός και μεταβαλλόμενος μέσα στον χρόνο. Αυτή την καθολικότητα αναζητούσε με πάθος ο μεγάλος Έλληνας αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης,
που πίστευε ότι όλα πρέπει να πορεύουν από την εφαρμογή μερικών σταθερών αρχών, όπως την αυστηρή χρήση ενός ορθογώνιου καμβά του κανάβου στην αρχιτεκτονική σχεδίαση. Πάνω σε διασταυρώσεις των γραμμών του καμβά αυτού θα πρέπει να τοποθετούνται τα υποστηλώματα και οι τείχοι. Ο κάναβος γι' αυτόν κατήχε τη θέση μιας παγκόσμιας σταθεράς. Ήταν ένα εργαλείο που εξασφάλιζε την τάξη και την αρμονία της αρχιτεκτονικής σύμφωνα με τις αιώνιες αξίες του τόπου. Για να αναγνωρίσουμε αυτά τα ιδεολογήματα, θα κινηθούμε αναγκαστικά προς τα πίσω χρονικά, και σε βάθος και σε πλάτος, ώστε αυτά που ψάχνουμε να συνθέσουν στο τέλος μία διαχρονική πολιτική απέναντι στο χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή εκείνο που είναι το θέμα μας. Ένα σπουδαίο και συνεχούς παρουσίας ιδεολόγημα του σύγχρονου ελλεισμού είναι η ταύτιση με την αρχαιότητα. Αυτή η τόσο σημαντική και κρίσιμη σχέση εκφράστηκε στην αρχιτεκτονική με την υιοθέτηση του νεοκλασικισμού μόλις η Ελλάδα απόκτησε την ανεξαρτησία της. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική έτσι αποτέλεσε την αναμφισβήτητη έκφραση μιας εθνικής αρχιτεκτονικής που εφαρμόστηκε παντού χωρίς εξαιρέσεις. Την ισχύ αυτού του ιδεολογήματος μπορούμε να διαπιστώσουμε παρατηρώντας τα πρώτα λαμπρά δημόσια κτίρια που χτίστηκαν, όπως χαρακτηριστικά τη νεοκλασική τριλογία στην Οδό Πανεπιστημίου, δηλαδή τη βιβλιοθήκη, το πανεπιστήμιο και την ακαδημία. Παρόλες τις μεταξύ τους διαφορές που οφείλονται και στη διαφορετική τους ηλικία, τα κτίρια αυτά μεταφέρουν αυτούσια τα μαθήματα της κλασικής αρχιτεκτονικής, ορισμένες φορές εφαρμόζοντας πιστά μορφές από την Ακρόπολη. Αυτή η γοητεία του κλασικισμού διατηρήθηκε αλόβητη για περισσότερο από έναν αιώνα στην Ελλάδα και ειδικά στα δημόσια κτίρια ακόμα περισσότερο μέχρι την εποχή μας. Για παράδειγμα, τα κτίρια του Άριου Πάγου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας συνειδητά μιμούνται, με αφαιρετικό βέβαια τρόπο, τις επιβλητικές προσώψεις των αρχαίων μνημείων με τις κοιονοστοιχίες. Θέμιδος Μέλαφρον, δηλαδή Μέγαρο της Θέμιδος. Η Θέμης, κατά τη μυθολογία, ήταν κόρη του ουρανού και γυναίκα του Δία και εκπροσωπούσε τη Θεία Δικαιοσύνη. Το συγκρότημα κτηρίων που βρίσκεται πίσω μου αποτελείται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, τον Άριο Πάγο, το Ειρηνοδικείο Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών. Αποτελούν δείγματα των ελάχιστων νέων δημοσίων κτηρίων που χτίστηκαν μετά το 1980 στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του Αρίου Πάγου και του Εφετείου, αλλά και η ανέγερση του Αρίου Πάγου το 1981, έγιναν από τους αρχιτέκτονες Ιάσονα Ρίζο και Δημήτρη Καταρόπουλο, οι οποίοι και είχαν βραβευτεί σε σχετικό διαγωνισμό. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού ήταν ένα αρκετά βαρύ αρχιτεκτονικό πρόγραμμα, με τεράστιες επιφάνειες, τεράστιους όγκους, και εμείς είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα βασικά προβλήματα, συν το πρόβλημα της μορφής του κτηρίου. Ποια μορφή θα έχει το κτίριο ώστε να εκφράζει αυτή την υψηλή λειτουργικότητα που έχει και που είναι το βασικό, πιο σημαντικό δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα. Οπότε βάλαμε ορισμένους κανόνες. Ο πρώτος κανόνας ήταν να ιεραρχήσουμε τα κτίρια σύμφωνα με τις λειτουργίες τους, τοποθετώντας τον Άριο Πάγο παράλληλα με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε το Εφετείο και τα δύο κτίρια μεταξύ τους δεν έχουν καμία λειτουργική σύνδεση, διότι οι λειτουργίες τους είναι θεσμοθετημένες, ξεχωριστές. Συνδέονται μόνο στο ισόγειο, διότι αφήσαμε όλο το ισόγειο ελεύθερο, πιλωτή, να κινείται το κοινό από το ένα κτίριο στο άλλο και να συνεχίζει την κίνησή του προς την μελλοντική πλατεία που θα γίνει στο πίσω μέρος του κτιρίου. Στη συνέχεια το πολύ σοβαρό πρόβλημα ήταν τι χαρακτήρα θα δώσουμε σε αυτό το κτίριο. Τι χαρακτήρα. Αποκλείεται να χρησιμοποιούσαμε μοντέρνα αρχιτεκτονική της εποχής. Μια αρχιτεκτονική η οποία σε λίγα χρόνια το κτίριο θα είχε παλιώσει από την ίδια του τη μορφολογία. Έπρεπε λοιπόν το κτίριο να έχει κλασικές βάσεις, κλασικούς όγκους και πολύ απλά υλικά. Το λευκό μάρμαρο το ελληνικό και το γυαλί ήταν τα υλικά που επιλέξαμε, τα οποία υλικά αυτά και δίνουν μια μεγαλοπρέπεια στο κτίριο και αντέχουν σε χρόνο.
Υπάρχει μια πρόθεση κλασικισμού, αλλά εμείς πήγαμε αυτό το έργο πολλά βήματα μπροστά, αφήνοντας αυτές τις μεγάλες τοές που για την εποχή τους δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπήρχαν καν και στην διεθνή αρχιτεκτονική. Ήταν μια ιδέα που θεωρώ ότι ήταν πρωτότυπη. Αυτές οι μεγάλες τοές και τα μεγάλα ανοίγματα ελαφραίνουν τον όγκο. Βοηθάνε το φως να μπει μέσα και να ανακλαστεί στις γυάλινες επιφάνειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δημιουργεί μια σύνδεση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο και με την πόλη. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε πριν 40 χρόνια. Την εποχή εκείνη η αρχιτεκτονική περνούσε ίσως και κάποιο μεταμοντέρνα εποχή, όπου θα έλεγα ότι οι αρχιτέκτονες είχαν μπερδευτεί με στοιχεία ξενόφερτα και είχαν χάσει την, κάπως θα έλεγα, την ταυτότητά τους. Εμείς αντιμετωπίσαμε το κτίριο διαφορετικά. Οπότε μελετήσαμε τη γύρω περιοχή. Από τότε ξέραμε, γνωρίζαμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα κατεδαφιζόταν. Θα κατεδαφιζόταν και οι προσφυγικές κατοικίες και το πράσινο είχε επεκταθεί από τον Λυκαβητό μέχρι εδώ. Αυτό μας βοήθησε στο να δημιουργήσουμε ένα έργο πνοής, δηλαδή ένα έργο το οποίο θα ζούσε στην εποχή του διαφορετικά. Σήμερα αποδεικνύεται με τα μεγάλα κτίρια που κτίζονται παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι αυτό το έργο παίρνει σιγά σιγά την κλίμακά του στην πόλη. Αυτές οι πολυκατοικίες που βλέπουμε γύρω μας σε 20-30 χρόνια θα κατεδαφιστούν. Θα αλλάξουν μορφές, θα πρασινίσει ο χώρος. Αυτό το έργο χρειάζεται αυτή την κλίμακα και θα φανεί τότε στην γύρω περιοχή. Οι μύθοι, από την άλλη μεριά, δεν είναι αναγκαστικά υποφελείς ή ευεργετικοί. Για παράδειγμα, σήμερα έχει γενικά καθιερωθεί να μιλάμε με απίστευτη ευκολία για μια αδιφάγο πόλη, κανιβαλική, που τρώει από τις άρκες της, ξερνάει και γενοβολάει. Μια πόλη οχετό που διώχνει τους κατοίκους της και άλλα ανάλογα. Η ίδια κριτική διαπερνά βέβαια και την καθαυτό αρχιτεκτονική. Οι πολυκατοικίες θεωρούνται ως άχαρα και αβίωτα κουτιά που εχμαλωτίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο σε αντίθεση με τη ζεστασιά και ευχαρίστηση που πρόσφεραν παλιά τα παραδοσιακά ή τα νεοκλασικά σπίτια. Η πολυκατοικία, όπως εύκολα φαίνεται μέσα από κείμενα και μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά των κοινών ανθρώπων στο δρόμο, συγκεντρώνει όλα τα πυρά σχεδόν χωρίς καμιά εξαίρεση. Αλλά δεν γίνεται αντιληπτό ότι και αυτή η στάση αποτελεί έναν ακόμα κορυφαίο μύθο που μπορεί αρχικά να γεννήθηκε για έναν συγκεκριμένο λόγο, ας πούμε τις δύσκολες συνθήκες ένταξης των εσωτερικών μεταναστών στην πόλη, και αργότερα συντηρήθηκε μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο επειδή πια συμβόλιζε ένα γενικότερο αίσθημα δυσφορίας ενάντια στη σύγχρονη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο είχε μεταβληθεί σε ιδεολόγημα. Υπάρχουν όμως και μερικές διαφορετικές πολυκατοικίες, όπως η περίφημη πολυκατοικία στην Οδό Μπενάκη του Δημήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη. Η πολυκατοικία της Οδού Μπενάκη, κτισμένη το 1974, φιλοξενεί 4 κατοικίες και το εργαστήριο 66, με ιδρυτικά μέλη το Δημήτρη και τη Σουζάνα Αντωνακάκη. Το πνεύμα συλλογικότητας που χαρακτηρίζει τη δουλειά του εργαστηρίου διακρίνει και την υλοποίηση αυτού του έργου,
το οποίο επαναδιαπραγματεύεται με πληθωρικό και διαυγή τρόπο την πολυκατοικία. Δύο κυρίως καινοτομίες. Αφενός, ο τρόπος κατασκευής της, μέσα από τη σύσταση μιας κοινοπραξίας μεταξύ των κατοίκων της, οι οποίοι γνωρίζονταν εξ αρχής και συνέβαλαν στη διαμόρφωση διαμερισμάτων ανώμιων σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αφετέρου, η σχέση του κτηρίου με το δημόσιο χώρο. Η είσοδος και η κίνηση προς τις κατοικίες είναι υπαίθρια, το δημόσιο και το ιδιωτικό αλληλοδιεισδύουν. Η ιδεχθής απομόνωση, ο εγωιστικός διαχωρισμός πάβει. Εδώ το κακό έρεται, όπως θα έλεγε ο Δημήτρης Πικιώνης. Η πολυκατοικία είναι ένα κέριο ζήτημα για την ελληνική πόλη. Πώς το αντιμετωπίσατε σε αυτό το έργο? Εκείνη την εποχή αυτό που εμείς επιχειρήσαμε ήταν να διαμορφώσουμε συνθήκες μέσα στην κάθε κατοικία τέτοιες που να υπάρχει μια μετάβαση από το δημόσιο χώρο στον ιδιωτικό και σιγά σιγά προχωρώντας να γίνει το χώρος όλο και πιο ιδιωτικός ώστε να φτάσει στο βαθύτερο σημείο που είναι τα πιο ιδιωτικά κομμάτια της κατοικίας. Αυτό ήταν μια προσέγγιση η οποία βέβαια δεν ήταν καθόλου στη λογική των πολυκατοικιών που χτίζονταν τότε. Ήταν πολύ καθαρά τα πράγματα, το σαλόνι και το καθημερινό πάνω στο δρόμο, τεκνοδωμάτια πίσω, τα παιδιά ένα δωμάτιο σαν ήταν μόνο για ύπνο ας πούμε και τα παιδιά ποτέ δεν μπορούσαν να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα κοινό χώρο δικό τους κλπ. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο που μας δόθηκε υπήρχαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είχε την πολύ σημαντική σχέση με το λόφο του Στρέφη, ότι αυτό το ας το πούμε μειονέκτημα ότι ήταν στενό το οικόπεδο μας επέτρεπε σε έναν προσανατολισμό που ήταν καθαρά βοράς-νότος να προσπαθήσουμε να φέρουμε το λόφο μέσα στο σπίτι με τις διαμπερότητες που δημιουργήσαμε και μέσα σε αυτό το πνεύμα δουλέψαμε και τον υπαίθριο χώρο της εισόδου ώστε να υπάρχει αυτή η διαβάθμιση του δημόσιου χώρου που λέει ο Δημήτρης από το λόφο, στο δρόμο, στην αυλή, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στον αυτό που λένε ακάλυπτο. Προσπαθήσαμε και αυτό να είναι κάτι, ένα κομμάτι κήπου. Μας περίσευαν κάτι χώροι οι οποίοι προέκυψαν μέσα από την κατασκευή και οι οποίοι μένανε ουσιαστικά έξω από την πολυκατοικία. Και σκεφτήκαμε ότι εκεί θα μπορούσε να ζήσουν πουλιά. Και πράγματι, πολύ γρήγορα είδαμε να γίνονται φωλιές από πουλιά. Όμως οι άνθρωποι θέλουν τα πουλιά, αλλά όχι στο σπίτι. Και κοντά. Και τις βάλανε σύρο. Πριν χαθούμε όμως στους λαβύρινθους της ψηφιακής επανάστασης που ζούμε στις μέρες μας, τον απεριόριστο νέων μέσων, της άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία, του παγκόσμιου ανοίγματος στις αγορές, ας θυμηθούμε ότι ποτέ άλλοτε δεν γνωρίζαμε τόσα πολλά για τα πιο απομακρυσμένα σημεία της γης, φυσικά και για την αρχιτεκτονική τους. Σήμερα, οι αρχιτέκτονες επικοινωνούν ελεύθερα, καταργώντας τα παλιότερα εθνικά σύνορα, ανταλλάσσουν πληροφορίες, ενημερώνονται για εξελίξεις στον τομέα τους. Η ίδια η αρχιτεκτονική που σχεδιάζεται δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τέτοιες αλλαγές. Απλή απόδειξη η μορφή της αρχιτεκτονικής, που συμβατικά πια ονομάζουμε ελληνική ή ισπανική ή οποιαδήποτε άλλη και μοιράζεται τόσα κοινά χαρακτηριστικά με πολλές άλλες που σχεδιάζονται σε ξένες χώρες. Πολλοί ενοχλούνται από τέτοιες συγγένειες και το θεωρούν απώλεια της εθνικής ταυτότητας. Υπάρχουν πολλές ιδεολογικές αγκυλώσεις γύρω από μια τέτοια ξενοφοβία, οι οποίες προξενούν έντονες διαμάχες και οδηγούν σε δογματικές θέσεις, όπως εκείνες για τον ελληνικό χαρακτήρα της δημόσιας αρχιτεκτονικής που χτιζόταν τον 19ο αιώνα ή για την ελληνικότητα της τέχνης γενικότερα στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Όταν το διεθνές μοντέρνο κίνημα της αρχιτεκτονικής έγινε με ενθουσιασμό δεκτό από τους νέους αρχιτέκτονες του 30 στην Ελλάδα, καταργώντας ό,τι προϋπήρχε, ξεσηκώθηκε μεγάλη μερίδα του κοινού, αλλά και των αντιφρονούντων αρχιτεκτώνων, που απαιτούσαν την επαναφορά της ελληνικής γραμμής, όπως θα έλεγε ο πιο ακραίος ελληνολάτρης, ο Περικλής Γιαννόπουλος. Το πρόβλημα μάλιστα αυτό εκφυλίστηκε στη δεκαετία του 30, όταν θριάμβευε παντού το μοντέρνο κίνημα, οπότε το επίσημο ελληνικό κράτος άφηνε
τα θαυμάσια σχολεία που τότε χτίστηκαν σε όλη τη χώρα να σχεδιάζονται με καθαρά μοντέρνα γραμμή, ενώ επέβαλε την αρχαιοπρεπή μορφή σε κάθε κεντρικό δημόσιο κτίριο, ιδίως εκείνα που χτίζονταν με διαγωνισμό. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για το Οδείο Αθηνών το 1940, που δεν χτίστηκε επειδή είχε ήδη αρχίσει ο πόλεμος, αλλά πρόλαβε να προκαλέσει οξύες αντιπαραθέσεις πάνω στο τι σημαίνει κλασικός ελληνικός ρυθμός, όπως ζητούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτού του είδους οι φόβοι συνόδευαν σχεδόν ως πρόσφατα την πορεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, εμποδίζοντας την ελεύθερη της έκφραση χωρίς ιδεολογικές παροπίδες. Παράδειγμα, οι ισχυρές εσωτερικές αντιδράσεις που ξεσήκωσε 40 χρόνια πριν η πρόταση του Γιάννη Βικέλα για την επέκταση του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βασιλή Σοφίας και Ακαδημίας. Αντίθετα, κανένας δεν ακούστηκε να διαμαρτύρεται όταν το 30 χτίστηκε το κινηματοθέατρο Rex στην Οδό Πανεπιστημίου, που τόσο πολύ έμοιαζε με αμερικανικό ουρανοξύστη της εποχής. Αρχιτεκτονική τελικά για πολλούς είναι άλλη μια πλευρά της βιομηχανίας των celebrities, δηλαδή της λαμπερής ζωής των διασημοτήτων που χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική ως καθαρό μέσον αυτοπροβολής. Μέσα σε αυτή την κυρίαρχη τάση ακούγονται κάποτε και οι άλλες φωνές. Η αντίσταση ή η αντίδραση σε αυτή την εξαπάτηση προβλήθηκε στην έκθεση του Γιώργου Τριανταφύλου με τίτλο «Αρχέτυπα» στο Βυζαντινό Μουσείο. Ο τίτλος αυτής της έκθεσης επιδιώκει να θέσει το θέμα μιας καινούργιας ανάγνωσης και μια καινούργιας αρχής. Προσωπικά απογοητευμένος από τις τελευταίες εξελίξεις και τις έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου η αρχιτεκτονική δεν μπόρεσε να δώσει στην Ελλάδα αυτό το οποίο επιθυμούσαμε, βρήκα διέξοδο στις αξίες μιας περιφρονημένης ανώνυμης αρχιτεκτονικής, που η οποία πατάει σε μορφές και δομές που προέκυψαν από ανάγκη και παραπέμπουν στους προϊστορικούς χρόνους. Σημειώνεται σε κάποιο κείμενό σας για την έμφυτη ικανότητα κάποιων ανθρώπων να δομούν με ενστικτόδη τρόπο καταλήμματα τα οποία χαρακτηρίζονται από καθαρή γεωμετρία στη δομή τους. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Τι φέρνει τους βοσκούς και τους αγρότες στη θέση να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων? Αυτό δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση. Αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία τη συναντάμε και στον Πλάτωνα, όπως στο Μένωνα, μέσα από ένα διάλογο που κάνει ο Σοκράτης με τον Μένωνα. Διαπιστώνεται ότι ένας δούλος του Μένωνα έχει λύσει ένα πρόβλημα γεωμετρίας και ο Μένωνας εντυπωσιάζεται γι' αυτό, γιατί ο δούλος του δεν είχε εκπαιδευτεί. Και ο Σοκράτης εκεί απάντησε ότι αυτή η γνώση υπήρχε στην ψυχή του. Στην Ελλάδα περιορίστηκα γιατί εδώ βιώνουμε μια παράδοξη αντίφαση. Βιώνουμε τον χωρικό και τον βοσκό να πραγματοποιηθεί με μια εξαιρετική ευαισθησία αυτές τις καλύμπες και το μαντριά. Ταυτόχρονα όμως ο ίδιος βοσκός και ο ίδιος αγρότης κτίζει το σπίτι του στο χωριό με μια άλλη αρχιτεκτονική, η οποία δεν σέβεται το τοπίο, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν του τόπου το οποίο βιώνει και η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον αντίποδα αυτής της ευαίσθητης ανώνυμης αρχιτεκτονικής που κάνει στις Καλύβες και τα Μαντρία. Η σχέση των κλεισμάτων αυτών με το φυσικό τοπίο είναι πραγματικά μοναδική. Οι άνθρωποι αυτοί χτίζουν την αρχιτεκτονική τους με βοηθό και συνεργάτη το φυσικό τοπίο. Μια αρχιτεκτονική που δεν είναι άσχετη από την αρχιτεκτονική που κτίζει η ίδια η φύση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνθέσουμε τις αρχές και τη σοφία της αυτής της ανώνυμης αρχιτεκτονικής με τις κατακτήσεις της νέας τεχνολογίας. Οι ειδικοί και οι μη ειδικοί συμπράττουν και λειτουργούν προς μία κατεύθυνση στα πλαίσια μιας απληστείας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε αυτή την απληστεία. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος και ο κρυφός πόθος αυτής της έκθεσης, που στοχεύει να αναζητήσουμε τη μαγεία του απλού
και να βρούμε ένα καινούργιο τρόπο σκέψης. Τόσο σαν αρχιτέκτονες, όσο σαν καινούργιοι χρήστες νέων τέτοιων καταλυμάτων. Ναι, λοιπόν, αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο η έντεχνη αρχιτεκτονική, εκείνη που θεωρείται από όλους τους ειδικούς πιο σημαντική, εκείνη που καταγράφεται στην ιστορία και γεμίζει τις σελίδες των σχετικών βιβλίων. Αρχιτεκτονική δεν είναι εξίσου αποκλειστικά εκείνη που γεμίζει τα φανταχτερά περιοδικά, που δεν κάνουν άλλο παρά να διαφημίζουν την επιδεικτική πολυτέλεια μιας οικονομικής ελίτ. Η αναγνώριση της πολλαπλότητας της αρχιτεκτονικής οδηγεί σε μια καινούρια εξέταση εκείνων των μορφών της που έως τώρα περιφρονούνταν. Άραγε όμως θα πρέπει να γνωρίσουμε την ανώνυμη, δηλαδή τη μαζική, εντελώς. Θα πρέπει να γνωρίσουμε την ίδια τη ζωή μας, οσοδήποτε άσχημη ή αδιάφορη μας φαίνεται. Μάλλον όχι. Ανάλογα, υπάρχει τρόπος να δείξεις και να σχολιάζεις ένα ξέχυλο κάδο σκουπιδιών στο δρόμο που σκαλίζει ένας άστεγος και με ένα γκράφιτι στον τοίχο από πίσω και να απευθύνεσαι στην καρδιά της σύγχρονης κουλτούρας, στην κοινωνία μας, δηλαδή το πλαίσιο αναφοράς της αρχιτεκτονικής μας. Εμείς κάτι άλλο ψάχνουμε. Θέλουμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε για ελληνική αρχιτεκτονική και να είμαστε όσο γίνεται κοντά στα πράγματα. Γιατί απευθυνόμαστε όχι στους ειδικούς, αλλά σε εκείνους που είναι οι άμεσοι αποδέκτες της, δηλαδή στους συνηθισμένους ανθρώπους στο δρόμο. Με την ίδια λογική, δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στα επιτεύγματα της επώνυμης αρχιτεκτονικής, αλλά να αγγίξουμε και τις υπόλοιπες μορφές αρχιτεκτονικής. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, χωρίς υπεκφυγές και ωραιοποιήσεις, κι ας είναι αυτό κάποτε δυσάρεστο. Ζητούμενο όμως εξακολουθεί να είναι ποιο είναι το συνεκτικό στοιχείο ανάμεσα, πώς συνδέονται μεταξύ τους οι τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές που παραθέσαμε προηγούμενα. Γιατί δεν μοιάζουν να είναι ξεκάρφωτα φαινόμενα. Να δούμε πώς οι ατομικές δράσεις, οι ατομικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες και κινήσεις, οι στοιχειώδεις αμυντικές στάσεις, ακόμα και η αδράνεια, η ανοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, όλα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο, στην κοινωνία και αποκτούν νόημα. Είμαι 50 χρόνια αρχιτέκτονας. Έχω υπηρετήσει την αρχιτεκτονική με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές αναρωτήθηκα τι είναι αρχιτεκτονική, τι είναι πραγματικά αρχιτεκτονική. Και το ακόμα δυσκολότερο, τι είναι ελληνική αρχιτεκτονική. Και κάθε μέρα την ανακαλύπτω, πολλές φορές εκεί που δεν το περίμενα. Με τα χρόνια έμαθα να κοιτάζω γύρω μου με πολύ προσοχή, καταγράφοντας όσα έβλεπα. Στο βαθμό που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς προκαταλήψεις και έτοιμες συνταγές. Έτοιμος να υποδεχτώ τα μηνύματα της αρχιτεκτονικής, τους συμβολισμούς της. Χωρίς να αποφεύγω όσα ενοχλούν το μάτι, αλλά και πάλι, μελετώντας εκείνα που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και με κάνουν να σκεφτώ. Από πουδήποτε κι αν προέρχονται, όποτε και να φτιάχτηκαν, γιατί η αρχιτεκτονική είναι μία. Να απογοητεύομαι όταν δεν το βρίσκω αμέσως. Θα βρεθεί λίγο πιο κάτω. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει.